εδώ θα δούμε για τις γυναίκες στην αντίσταση, θα δούμε για τους φοιτητές και τους μαθητές στην αντίσταση, θα δούμε για τους πρόσφυγες του 22 στην αντίσταση μέσα από κάποιες προσωπικές ιστορίες. Εδώ πέρα λοιπόν αυτή η ιστορία, η πρώτη που ξεκινάμε, έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη διαδήλωση που έγινε στην κατοχική Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκά, τη διαδήλωση που έγινε 22 Ιούλιο του 1943. Γιατί έγινε αυτή η διαδήλωση? Να βλέπετε κι άλλο. Λοιπόν, είχαμε την απόβαση των Βρετανικών και κυρίως Αμερικανικών δυνάμεων στη Σικελία, 10 Ιούλιο του 1943. Είναι η αρχή του ανοίγματος περίπου δευτέρου μετόπου για να μπορέσουν να βοηθήσουν Σοβιετικούς που μέχρι τότε πέραν όλο το βάρος στην Ευρώπη στο Ανατολικό μέτωπο. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της ειδικολόγησης της Ιταλίας τον Οκτώβριο του 1943. Δηλαδή τι έγινε, οι Ιταλοί έπαψαν να είναι σύμμαχοι με τους Γερμανούς και αποχώρησαν από την αυτή τη συμμαχία. Η κατάρρευση της Ιταλίας ήταν ορατή βέβαια το καλοκαίρι του 1943. Στην Ελλάδα που είχαμε το μεγάλο προνόμιο να έχουμε τριπλή κατοχή και βουλγαρική και ιταλική και γερμανική, οι Ιταλοί κατήχαν το μεγαλύτερο γεωγραφικό κομμάτι της χώρας. Η αποχώρησή τους σήμαινε ένα μεγάλο πρόβλημα, έπρεπε να βρεθούν στρατεύματα να καλύψουν το κενό που άφηναν πίσω τους οι Ιταλοί. Οπότε οι Γερμανοί, επειδή δεν είχαν τόσα στρατεύματα, στράφηκαν προς τους συμμάχους τους Βουλγάρους, οι Βούλγαροι κατήχαν Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Και επεξεργάζονταν σενάρια να τους δώσουν και την κεντρική Μακεδονία, πράγμα που σήμαινε ότι ο βουλγαρικός στρατός θα έμπαινε στη Θεσσαλονίκη, πράγμα που σήμαινε, επειδή η Βαλκανική πόλεμη ήταν πολύ κοντά το 1912-13, ότι για πρώτη φορά θα έμπαινε ο βουλγαρικός στρατός στη Θεσσαλονίκη, αδιανόητο για τον ελληνικό λαό. Οπότε έχουμε την προκήρυξη γενικής απεργίας και διαδήλωσης από το ΕΑΜ και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, αλλά κυρίως το ΕΑΜ ήταν αυτό που είχε τη μαζικότητα. 22 Ιούλιο του 1943. Την ιστορία τη χτίζουμε γύρω από το πρόσωπο του Θωμά Χατζηθωμά. Ήταν φοιτητής στο Πολυτεχνείο, καταγόταν από την σημερινή, από τη Σενήμαχο που είναι η σημερινή Βουλγαρία. Μία εβδομάδα πριν την διαδήλωση, εθνικιστές συμφοιτητές του τον είχαν ξυλοφορτώσει στο Πολυτεχνείο, αποκαλώντας τον Βούλγαρο, γιατί έτσι τον φωνάζουν, επειδή είχε γεννηθεί στη Βουλγαρία, από ελληνική οικογένεια βέβαια. Χατζηθωμάς ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κατέβηκαν στην διαδήλωση. Όπως όλοι πάντα στις διαδηλώσεις του ΕΑΜ, φοιτητές και μαθητές είχαν προσυγκέντρωση στην πλατεία εξ αρχείων και μετά συναντιόντουσαν με τους υπόλοιπους στη συμβολή Μπενάκη και Πανεπιστημίου. Η διαδήλωση ανέβηκε ανάποδα την Πανεπιστημίου με στόχο να φτάσει στη Ριγίλης, όπου εκεί ήταν η Βουλγαρική Πρεσβεία και να διαμαρτυρηθούν οι διαδηλωτές ενάντια στο μέτρο της πιθανής παραχώρησης της κεντρικής Μακεδονίας Βουλγάρους. Όταν οι διαδηλωτές φτάσανε περίπου στο ύψος του Ποραή, Πανεπιστημίου και Ποραή, είδαν απέναντί τους τρεις σειρές από τρία γερμανικά άρματα μάχης, δηλαδή 9 άρματα μάχης συνολικά, που έφαζαν τον δρόμο, έκαναν ένα οδόφραγμα. Είχα την τύχη να μιλήσω με 2-3 από τους ανθρώπους που με τους προλάβω στη ζωή, εννοώ, που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδήλωση. Όταν μου είπαν για τα γερμανικά άρματα μάχης, μου φάνηκε κάπως υπερβολικό και δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι κατεβάσαμε η Γερμανία 9 άρματα μάχης απέναντι σε άπλους πιτσιρικάδες, γιατί περισσότεροι ήταν 16 με 25. Είδαμε όμως μετά, βρήκαμε στο eBay, στο διαδίκτυο, μία συλλογή φωτογραφιών ενός Γερμανού στρατιώτη, γιατί έχουμε πολύ λίγες φωτογραφίες από την κατοχή, γιατί απαγορευόταν η χρήση κάμερας φωτογραφικής μηχανής και φιλμ για ευνόητους λόγους, για να μην καταγράψουμε τις φρικαλαιότητες που κάνανε οι Γερμανοί. Οπότε ήταν πολύ λίγοι αυτοί που μπορούσαν να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια, οι Γερμανοί μπορούσαν ελεύθερα να φωτογραφίζουν ό,τι θέλουν. Δύο από αυτές τις φωτογραφίες είναι αυτές εδώ, του Γερμανού στρατιώτη. Υπάρχει η υπόλοιπη σειρά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα, γιατί στην υπόλοιπη σειρά φαίνονται τα 9 άρματα μάχης που είχαν παρατάξει οι Γερμανοί μπροστά από το Άττικα, το σημερινό Άττικα. Και ήταν πράγματι αλήθεια αυτό που μου λέγανε. Απλά είναι πολύ δύσκολο να πιστέψεις ότι αυτά τα παιδιά αποφάσισαν. Εκεί στον Κοραή σταμάτησαν όταν ήταν το δόφραγμα, κάναν μια μικρή σύσκεψη και αποφάσισαν να συνεχίσουν για να σπάσουν
το οδόφραγμα αυτό. Και τελικά άπλοι πήγαν να σπάσουν το οδόφραγμα των 9 αρμάτων Μάιτς. Αυτό που έγινε πριν φτάσουν ακόμη στο οδόφραγμα είναι εδώ, Πανεπιστημίου και Ομίλου Γωνία, αυτή είναι το κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος. Ένα γερμανικό, αυτό είναι ένα γερμανικό όχημα, έχει ένα πολυβόλο εδώ. Από την Πανεπιστήμιο και ένα ιταλικό μετατραπέζι. Το είχαν μετατρέψει σε όχημα διάλυση διαδηλώσεων. Βλέπετε, είχε ένα φλέγμα, είχε ένα πλέγμα εδώ μπροστά που έτρεχε σαν οδοσφαιρά και καθάριζε του διαδηλωτέ. Αυτό ανέβηκε από την Ομίρου. Στη γωνία εδώ, Ομίρου και Πανεπιστημίου, στριμώξαν ένα τμήμα τη διαδήλωση και του πολύ απλά χτύπησαν στο ψαχνό. Το σημείο αυτό έχουμε σήμερα ένα μνημείο που έχει τη 23 ανώπαθα. Έχω βρει 13 μικρού. Πιστοποιημένα σε αυτό το. Βλέπετε εδώ πέρα ότι τα αυτόματα που έχουν συμπαχθεί είναι αρκετά περισσότερα από 3. Εδώ είναι, ναι, ό,τι έμεινε από τη διαδήλωση. Εδώ είναι 2 ακόμη από τα θύματα. Όλοι του ήταν στην ΕΠΟΝ και στο ΕΑΜ, ναι, από τα θύματα ενώ. Χωρίς αυτό να αποκλείω από τη διαδήλωση, δεν υπήρχαν και αντιστασιακοί από άλλες οργανώσεις. Η Κούλα Λίλη και η Παναγιώτα Σταθοπούλου. 2 από τα κορίτσια που σκοτώθηκαν, μάλιστα η Κούλα Ηλίλη και όχι η Παναγιώτα Σταθοπούλου, αυτό έχει μείνει. Η Κούλα Ηλίλη είναι αυτή που πάνω από το πτώμα της πέρασε το γερμανικό άρμα, όχημα και θωρακισμένο. Είχαμε λοιπόν μια σφαγή εδώ πραγματικά, έχουμε τουλάχιστον 13 νεκρούς. Εδώ βρήκαμε ένα δελτίο ασθενών εισερχομένων από το νοσοκομείο Ελπής, καταγράφει ποιοι, τους διαδηλωτές δηλαδή, που πήγαν, οι περισσότεροι πήγαν στο Ελπής γιατί ήταν πολύ κοντά, είναι εκεί που είναι σήμερα το θεματικό κέντρο του Δήμου της Αθήνας της Ακαδημίας. Κείμενα προκηρύξεις που αφορούν την συγκεκριμένη δράση. Εδώ να πω ότι ό,τι τεκμήριο υπάρχει σε κάθε ιστορία αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο ή τη συγκεκριμένη αντιστασιακή ενέργεια. Δεν υπάρχει κάτι γενικό. Όλοι έχουν εντοπιστεί πάρα πολύ μεγάλο κόπο που αφορούν, όλα τα τεκμήρια αφορούν τη συγκεκριμένη δράση. Υπάρχουν πολλά εδώ, διαβάστε με την ησυχία σας.